Πριν από 1,5-2 μήνες περίπου, μπορέσαμε στο Δήμο Βελουγόχας να φέρουμε την διοργάνωση της έκθεσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου μαζί με τον κύριο Νανόπουλο και μια σημαντική συνεισφορά των κτηρίων του κύριου Μαδράκου Τσολιοχήμ. Από τότε τέθηκε η ιδέα γενικά το ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε συνδιοργανώσεις σημαντικών πραγμάτων εδώ στο Δήμο μας για κάποιες εκθέσεις, κάποια projects τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αναπτυξιακά και να κάνουν το Δήμο μας κέντρο όλης Κορινθίας. Και αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι στις 28 Νοεμβρίου με 11 Ιανουαρίου θα δημιουργηθεί χριστουγεννιάτικο χωριό στις στα συγκεκριμένα κτίρια της Ελβιοχήμ. Είναι μια συνδιοργάνωση που κάνουμε μαζί με το Εθνικό Επιμελητήριο και τον ιδιοκτήτη εκεί της περιοχής, τον κύριο Μαδράκο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πρωτοποριακό, γίνεται πρώτη φορά σε τέτοια ποιότητα και τέτοια έκταση στον Δήμο μας και νομίζω και στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει πάρα πολύ αναπτυξιακά. Νομίζω ότι οι μικροί και μεγάλοι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουμε μαζί περίπου 40 μέρες πάρα πολύ όμορφες. Με πάρα πολλά events, με δημιουργία του χωριού, της αγοράς, συνεχών και καθημερινών εκδηλώσεων. Θέλω να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους ανθρώπους της Κορινθίας και της ευρύτερης περιοχής να επισκεφθούν το χωριό και μπορώ να τους πω ότι η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ ζεστή, πολλοί άνθρωποι θα το αγκαλιάσουν και νομίζω ότι όλα τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το Επιμελητήριο Κορινθίας θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονωθεί η αγορά τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για τον λόγο αυτό ήρθαμε σε επικοινωνία με τους εμπορικούς συλλόγους στην Κόρινθο, στο Κιάτο, αλλά και με τον Δήμο Βελουγόχας για να διοργανώσουμε συγκεκριμένες διοργανώσεις, εκδηλώσεις, οι οποίες θα τονώσουν την αγορά. Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ανίβα Παπακυριάκο, να ανακοινώσουμε το τι θα γίνει στο Δήμο Βελουγόχας από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Αυτό που θα δείτε κι εσείς αλλά και οι επισκέπτες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Αυτή η συνεργασία που είχαμε στην 6η Πανελλήνια Έκθεση με τον Δήμο Βελουγόχας και την επιτυχία που είχε θα συνεχιστεί στον ίδιο χώρο, δηλαδή την επιχείρηση του κυρίου Μανδράκου, την πρώην επιχείρηση της Ελβιοχήμ. Σε έναν στεγασμένο χώρο θα δείτε καινούρια πράγματα, πράγματα που δεν έχουν ξανά δημιουργηθεί στην Κόρινθο και στην Κορινθία γενικότερα. Είναι μια διοργάνωση που έχει υψηλές προδιαγραφές, έχει καινούρια στοιχεία και θα είναι κάτι το οποίο θα προσελκύσει επισκέπτες όχι μόνο από τον Δήμο Βελουγόχας αλλά και από τις γειτονικές περιοχές. Θα διαφημιστεί εννοείται ανάλογα και είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό το οποίο θα δείτε ότι είναι πολύ καλύτερο από αντίστοιχες διοργανώσεις που έχει δει κανείς είτε στην περιοχή είτε στην Αθήνα κλπ. Είναι μια διοργάνωση συνεργασία του Επιμελητηρίου, του Δήμου Βελουγόχας και αυτό είναι μια προσφορά στους επισκέπτες, η οποία θα τους δώσει χαρά, θα τους δώσει την δυνατότητα να ξοδέψουν αρκετές ώρες σε ένα κόστος το οποίο είναι λογικό για την περίοδο της κρίσης. Όπως βλέπετε και πίσω μας στην αφίσα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, δηλαδή μπορούν να έρχονται όσοι θέλουν, να δουν το χριστουγεννιάτικο χωριό, να καθίσουν και να απολαύσουν αυτά τα οποία είναι οργανωμένα εκεί, χωρίς να πληρώσουν. Βεβαίως, άμα θέλουν να συμμετάσχουν στο παγοδρόμιο, να κάνουν διάφορα άλλα παιχνίδια εκεί, θα πληρώσουν ένα μικρό αντίτιμο, μικρό όμως αντίτιμο. Και αυτό είναι για να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης, γιατί ούτε το επιμελητήριο θα συνεισφέρει 1 ευρώ, ούτε και ο Δήμος Βελουγόχας θα συνεισφέρει 1 ευρώ. Είναι μια αυτοχρηματοδοτούμενη διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Για πρώτη φορά στην Κορινθία, και μήπως και στην Πελοπόννησο, γίνεται κάτι τέτοιο σε έκταση και σε ποιότητα. Παρόλο ότι ζούμε δύσκολες στιγμές οικονομικά, δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να στερήσουμε από τα παιδιά μας, ούτε από τους εαυτούς μας, ούτε από τις οικογένειές μας, τη χαρά, την αγάπη και το χαμόγελο. Εμείς αυτό θέλουμε να δώσουμε και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλο την Πελοπόννησο. Και δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει πάλι κάτι τέτοιο στεγασμένο χώρο 3.000 μέτρα, ο οποίος να έχει τέτοιες δραστηριότητες. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε στις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Ιανουαρίου
να έχουμε δραστηριότητες διαδραστικές για τα παιδιά, για τους μεγάλους, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα βαλάντια και για όλα τα. Αυτό που δημιουργείται και που φτιάχνεται σε κλειστό χώρο είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Περοπόννησο. Συνήθως γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Και θεωρήσαμε σωστό ότι μια και ο Βασίλης φέτος θα έρθει στην Κόρινθο, στην Κορινθία γενικά, θα έπρεπε εμείς να κάνουμε ένα χώρο για να μπορέσουμε να το φιλοξενήσουμε για 40 μέρες και έτσι οι μικροί φίλοι να δουν από κοντά κάποια πράγματα τα οποία είχαν δυνατότητα μόνο να τα δουν στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις. Και πάλι ευχαριστώ και καλώ όλο τον κόσμο, και όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και των νόμων, να επισκεφτούν, και η επιτυχία και η διασύνδεσή τους είναι σίγουρα.